μέχρι και της Παναγίας και εμείς Υιός της, συνήθιζε καθημερινώς, πολύ συχνά και με άλλους και με μαθητάς του Χριστού μας και με μαθήτριες να μεταβαίνουν, να ασπάζονται, να προσκυνούν τον τάφο του Χριστού μας. Κοντινές βεβαίως οι αποστάσεις και τότε που ήταν μικρά τα σπιτάκια και πολύ μικροί οι δρόμοι. Και αυτά τα 11 έτη, σε αυτά τα 11 έτη έδωσε παράδειγμα υπακοής, τιμής και σεβασμού όσον η Δία γνώριζε ως μητέρα του Χριστού μας και μητέρα όλων των πιστών, να σέβονται οι πιστοί τον τάφο του Χριστού μας. Αργότερα, όταν έγινε 3 ημέρες μετά την κοίμησή της και η Ανάσταση του Παναγίου Σώματός της και η ανάληψη αυτού του σώματος εις την Βασιλεία των Ουρανών και οι πιστοί είχαν 2 αδιανούς καινούς, δηλαδή τάφους, αύξησαν την προθυμία τους και την ευλάβειά τους να προσκυνούν και να μεταβαίνουν σε 2 τάφους του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Το έκαναν καθημερινά. Η ευωδία ή το ανυπέρβλητος και η φωτοχυσία από τον τάφο του Χριστού μας συνεχής. Εκεί που παρέμεινε 33 ώρες το Πανάγιο Σώμα του Χριστού μας, εκεί στο μνήμα των Λαξευτών, που ήταν και ο τάφος ο φυσικός του Ιωσήφ του Απορρημαθέας, αλλά έβαλε μέσα το Χριστό μας όπως γνωρίζουμε, αγιάστηκε όσο ουδής μπορεί να διανοηθεί και το φως ή το συνεχώς το άκτιστο. Και έτσι και η ευωδία από το Πανάγιον τάφο της Παναγίας μας της Γεστημανή έγινε αιτία να σειραίει συνεχώς περισσότερος κόσμος που γινόταν πιστοί και ευαπτίζοντον, και η Εκκλησία μας, η πρώτη τότε Εκκλησία, ήξανε αριθμητικός αλλά και ποιοτικός. Δεν υπάρχει όπως γνωρίζουμε πουθενά, μα πουθενά σε όλον τον κόσμο, ούτε θα υπάρξει τάφος αδιανός, γεμάτος ζωή, γεμάτος χάρη, γεμάτος ευωδία, με κολυμβήθρα θαυμάτων. Δεν υπάρχει. Αυτό καθιστά όχι γνωσιολογικός αλλά πλέον εμπειρικός στην πίστη μας ότι είναι περισσότερο από θρησκεία και πίστη, είναι μία αποκάλυψη, η πιο τρανή και μοναδική και ανεπανάληπτος αποκάλυψη του Αγίου Τριαδικού μας Θεού επί της γης, ότι είναι το μόνο αληθινό αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς οι ευσεβείς ή και αμαρτωλοί και ταλέποροι. Αυτή η πίστη των πιστών να μεταβαίνουν στον τάφο του Χριστού μας και της Παναγίας μας εκράτησε μέχρι το έτος 70, τότε που έγινε η μεγάλη πολιορκία του στρατηγού Τίτου, ιού του Βεσπασιανού, και τελικά κεριεύτηκε η πόλη μετά από πολλές μήνες πολιορκίας και καταστράφη παντελώς και κατεκάει, και κυρίως ο ναός του Σολομώντος δεν έμεινε λίθος επί λίθων, πλην ελαχίστου τμήματος του τείχους των Δακρύων, όπως σήμερα ονομάζεται. Μετά εσκεπάστηκαν αυτά τα Πανάγια προσκυνήματα, γίναν προσχώσεις από χώματα επιτιδευμένος με εντολές των βασιλέων της Ρώμης και αυτοκρατόρων, ώστε να μην μεταβαίνουν οι πιστοί, και σιγά σιγά έγιναν οι προσχώσεις των χωμάτων ύψους 25 και 30 μέτρα πάχους, και πάνω έγινε πλακόστρωση, ειδικά στον τάφο του Χριστού μας και κυρίως το 125 επί αυτοκράτορος Αδριανού, διαδικτένος στον Τριάνο, και πάνω εκεί στην πλακόστρωση έβαλαν το ναό της Αφροδίτης, δηλαδή της θεάς πάσης πορνείας και διαστροφής όλων των σαρκικών αμαρτημάτων και διαστροφών του κόσμου. Το δαιμόνιο της πορνείας σε όλη τη μεγαλειότητά του πάνω-πάνω από τον τάφο του Χριστού μας, από το 125 μέχρι το 326, τότε που η Αγία Ελένη κατάλαβε πως εκείνο δεν είναι το πραγματικό δάπεδο. Το έσκεψαν για να βρουν το φυσικό δάπεδο κάτω της γης, και σε εκείνη την επιφάνεια βάθους της γης διέταξαν να ανοιχθούν
να φύγουν τα χώματα, να κουβαλούνται τόσο καιρό αυτά τα χώματα που ήταν προσμίξεις, γιατί η φύση του χώματος ήταν διαφορετική από το φυσικό μέρος της γης. Και βέβαια βρέθηκε ο τάφος του Χριστού μας, όπως όλοι μας γνωρίζουμε. Όμως η καλή μας η Παναγία, όταν ήρθε η ευλογημένη ώρα της στιγμής να αναχωρήσει, και τρεις ημέρες νωρίτερα ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όπως γνωρίζουμε, και της εκόμισε ένα κλάδο από φήνικα, που είναι σύμβολο Αθανασίας ο φήνικας, και μετέβη αργότερα στο όρος των ελαιών, όπως ο Χριστός μας, και προσευχήθη με τα δακρύων απείρου αγάπης και χαράς, και την προσεκίνησαν όλα τα δέντρα και όλη η θάμνη και όλα τα λουλούδια. Μάλιστα μερικά λέγουν εκεί αγιοταφίτες παρέμειναν κυρτά για πάρα πολλά χρόνια, έτσι προς τον τάφο της Παναγίας μας στη Γεστημανή, να φανερώνουν ότι συνεχώς την τιμούν και την ευλαβούνται, ένα μεγάλο θαύμα. Επιστρέψασα η Παναγία μας στην οικία της, στο φυσικό σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σε όλη της τη ζωή είχε δύο αλαξιές, δύο φορεσιές ρούχα, όλα τα ενδύματα, τα εσώρουχα και τα εξώρουχα, δύο φορεσιές και δύο ζεύγη, θα λέγαμε, υποδημάτων της εποχής εκείνης. Το ένα το εμοίρασε στις φιλινάδες της, στις γειτόνισσες, απλές γυναίκες, αγνές γυναίκες, καθαρές, πιστές, που η Παναγία της είχε αγάπη και εκτίμηση. Φανταστείτε τι δόξα θα έχουν αυτές οι ψυχές εις των ουρανών. Πού να βρεθούν σήμερα τέτοιες γυναίκες, τέτοια κοράσια, αγνά και ταπεινά, με πραγματική καθαρότητα ψυχής και σώματος. Αυτές οι ψυχές είχαν μιμηθεί κατά πάντα στην Παναγία μας, όσο γίνεται βέβαια ανθρωπίνος, διότι αυτές τις λίγες λεξούλες και συμβουλές που έλεγε προς αυτές, τις εφήρμοσαν όσον ειδύνατο και έλαβαν αυτήν τη χάρη. Ιξιώθησαν δε αυτής της μεγάλης τιμής να λάβουν κάτι από τα προσωπικά ενδύματα της Παναγίας μας, που τα εφόρει εν αλλάξει, από τιμή και σεβασμό. Όχι πως τα ρουχαλάκια της είχαν χαλάσει, είχαν μυρίσει ή είχαν λερωθεί, αλλά έπρεπε να υπάρχουν δύο ζεύγη, ο κανόνας ή το έτσι, για να υπάρχει και κάτι σαν ευλογία στους ανθρώπους. Αυτά βέβαια τα ενδύματα οι γυναίκες αυτές, οι φίλες, ας το πούμε έτσι πιο λαϊκά, της Παναγίας μας, ουδέποτε τα εφόρησαν από πολύ σεβασμό και τιμή, τα είχαν να τα προσκυνούν, διότι ευωδίαζαν περισσότερα από όλα τα κλειά του ουρανού, αλλά και έκαναν και πολλά θαύματα. Από το 70 και μετά όλα αυτά χάθηκαν, δεν διατηρήθηκε ούτε ένα. Μέσα στο παρανάλωμα του πυρός επιτήτου, που έγιναν όλα στάκτη ή τουλάχιστον τα περισσότερα, και όσα ξυλουργικά πράγματα είχε κάνει ο Χριστός μας τόσους χρόνους στο ξυλουργείο και πάνω στη Γαλιλαία και στα Ναζαρέτ και σε άλλα μέρη που μεταδόθηκαν αυτά τα αντικείμενα, όλα αυτά χάθηκαν. Ο Θεός κανόνισε έτσι ώστε να μην υπάρχει κάτι κανείς για να καυγάται ο έχει κάτι από τα χέρια του Χριστού μας, διότι ίσως να το έκαμνε κατάχρηση και εκμετάλλευση για ίδιον όφελος. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός κανόνισε, αλλά και η Παναγία μας το θέλησε, και από αυτά τα ρουχαλάκια της τίποτα να μην υπέρχει να διασωθεί, εκτός από την Αγία Στήτη της και την Αγία Ζώνη της, που ευρέθησαν βέβαια ομέν αυτό το μοφόριο μέσα εις τον τάφον, η Δία Αγία Ζώνη της, που την είχε δώσει καθώς ανέβαινε στους ουρανούς τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος κατέβαινε τότε την τρίτη ημέρα στον τάφο της Παναγίας μας. Και εκείνο το οποίο έτσι η σημάστοση Ευσεβής κάνει αυτή την μεγάλη εντύπωση, είναι ότι τόλμησε εκείνη την τελευταία στιγμή ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη να τις παρακαλέσουν της Παναγίας μας και να τις είπουν ότι τόσα χρόνια έμεινες μαζί μας ταπεινή και σιωπηλή, και μόνο βλέποντας το Πανάγιο πρόσωπό σου εβλέπουμε τον Χριστό στο πρόσωπό σου, διότι όλος κατοικεί μέσα σου. Το εγνώριζαν από πρώτο χέρι εξ εμπειρίας. Τώρα που φεύγεις και εσύ Παναγία, θέλουμε την τελευταία σου συμβουλή εις ημάς και διημών σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Ποια είναι η διδασκαλία σου, η τελευταία σου συμβουλή? Μόλον ότι όλη τη σου ζήτα μία ακατάπαυστος διδασκαλία, η σιωπή της και η προσευχή της
και τα δάκρυά της ήταν το μεγαλύτερο κήρυγμα σε όλους τους πιστούς πώς πρέπει να είναι λειτουργικοί άνθρωποι, να εκκλησιάζονται συνεχώς και να αγαπούν τις ακολουθίες και όλα τα μυστήρια όπως ακριβώς έζησε η Παναγία μας και οι Άγιοι Απόστολοι. Και για να τους αναπαύσει, να τους χαροποιήσει τους μαθητάς και τέκνα της, πάλι η Παναγία μας έκανε υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού μας και όπως εκείνος υψηλά νοήματα τα απεκάλυψε δια παραβολών και τελειού των νοημάτων, θέλησε να πει αυτά τα λίγα λόγια ως μια μικρή παραβολή, λέγοντας πως «Τέκνα μου και παιδιά μου, όλος ο κόσμος, όπως έλεγε και ο Υιός μου, είναι ένα εμπόριο και εσείς είστε οι καλοί έμποροι και ζητείτε των καλών των πολύτιμων Μαργαρίτη. Εμπορεύσαστε έως έχετε χρόνον και το χρήμα που θα χρησιμοποιήσετε είναι ο χρόνος». Δηλαδή δεν υπάρχει πολυτιμότερο επί της γης από τον χρόνο τον υλικό, τον οποίο εμείς τον ξοδεύουμε, τον δίδουμε για να αγοράσουμε την βασιλεία των ουρανών ή δυστυχώς για να αγοράσουμε την κόλαση. Ξοδεύουμε το χρόνο αναλόγως. Τι κάνουμε, τι λέγουμε, τι σκεφτόμεθα, τέτοιο εμπόριο αγοράζουμε, το οποίο έχει αθάνατον και απέραντον αιωνιότητα. Λοιπόν, τέκνα μου εμπορεύσαστε, όπως είπε ο Χριστός μας, για να κερδίσετε τη βασιλεία των ουρανών. Τους τονίζει πάλι και τους ενισχύει ότι πρέπει να κάνουν σκληρό αγώνα έως εσχάτες αναπνοής, διότι όλη τη χάρη και να έχουν, δεν έχουν τη χάρισμα ακόμη της ατρεψίας. Μπορεί κανείς να τραπεί, να χάσει τη χάρη, σχήμα λόγου δηλαδή, διότι αυτό το χάρισμα το λαμβάνει κανείς άμα τα εισόδη του στον Παράδεισο. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει και τον φόβο, κάποτε μαζεύει και τη χάρη και έχουμε και τις πτώσεις, οποιασδήποτε πτώσεις, για να καταλαβαίνει κανείς πως δεν είναι μαγικά πράγματα η χάρις, δεν είναι εγκλωβισμένη η χάρις μέσα μας. Όποτε θέλει φεύγει και χωρίς αμαρτίες φεύγει και μάλιστα απροειδοποίητα φεύγει. Και όταν κανείς χάσει λίγο ή πολύ τη χάρη, αρχίζει, πως λέγουν οι πατέρες, πιο απλά να τηγανίζεται χωρίς λάδι. Να καίγεται δηλαδή, να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, να δυσκολεύεται έως εσχάτης καταστάσεως, απελπισίας πολλάκης και απογνώσεως, για να γονατίσει με τα δύο γόνατα και να λέγει «Ηλί, λαμάσα βαχθανή». Αυτό που είπε ο Χριστός μας θα το λέμε στον εαυτό μας πολλές φορές, με πολλούς τρόπους, ώστε να καταλάβει κανείς πως πρέπει να ακολουθήσει τον Χριστό παντού, σε όλα τα μέρη, όπου πήγε αυτός, όπως έζησε σε σεισμογραφία, να βιώσουμε και εμείς όλο το δρομολόγιο του Χριστού μας. Και έτσι η Παναγία μας έδωσε αυτές τις συμβουλές να εμπορεύονται με το χρόνο, με το χρήμα του χρόνου, για να κερδίσουν το Μαργαρίτη, την ψυχή μας, η οποία είναι το πολυτιμότερο δημιούργημα του Αγίου Τριαδικού μας Θεού. Από ό,τι έκανε ο Χριστός μας, το πιο πολύτιμο είναι η δική του η ψυχή, για να σαρκωθεί ο ίδιος, και η ψυχή της Παναγίας Μητέρας του και μετά οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Μάλιστα υπάρχει παράδοση ότι όταν ήρθε η ώρα ο Σάσαρκος, τότε λόγος να φτιάξει εκ του μειόντος την ψυχή της Μητέρας του, όταν θα γινόταν η σύλληψη της Αγίας Άνης, της Παναγίας Μητέρας της, τότε εσχύρτησε και χάρη, ας το πούμε έτσι με την ανθρωπόμορφη έκφραση, ότι πλέον έφτασε ακόμη και αυτή η ευλογημένη στιγμή, θα λέγαμε, και πανηγύρι γίνεται και στον ουρανό για τη δημιουργία της ψυχής της μητέρας της. Αυτής που είναι η βασίλισσα όλου του ουρανίου κόσμου. Πόσο μάλλον αργότερα την ετοίμησε με αυτόν τον θεοπρεπή τρόπο να κατεβεί ο ίδιος και να πάρει ο ίδιος την ψυχή της Παναγίας Μητέρας. Να μας σκεπάζει η Παναγία μας με την μητρική της χάρη, την άπειρη παρασία της, να μας δίδει αυτόν τον φόβο και την αγάπη στο δικό μας μέτρο, το ταπεινό και αυτελέστατο, ώστε και εμείς να κάνουμε το μικρό μας αγώνα μέχρι τελευταία μας αναπνοής και να διατηρήσουμε τη φλόγα και την πίστη μας που υποσχεθήκαμε στο Χριστό μας και στην Παναγία.